Αληθώς ο Κύριος. Ας ελπίσουμε να αναστηθεί και η ειρήνη η οποία έχει ενταφιαστεί στα χαλάσματα της Ουκρανίας. Σάβα μου, εδώ να ξεκινήσω από το εξής. Μπαίνουμε στον τρίτο μήνα του πολέμου. Κανείς δεν φανταζόταν δύο μήνες πριν ότι μετά από 60 τόσες μέρες θα συνεχιζόταν ο πόλεμος. Πώς βλέπεις τώρα τη δεύτερη φάση του πολέμου, πώς βλέπεις εξελίξεις? Εδώ βλέπω ότι προσπαθούν να πάρουν όπλα οι δυτικοί με κάθε τρόπο στην Ουκρανία. Δηλαδή βλέπω ένα κλίμα το οποίο μάλλον ποτέ δεν θα οδηγήσει στην ειρήνη αν συνεχιστεί. Μάλλον στα χειρότερα πάει. Ναι, θεωρώ ότι στείνεται ένα σκηνικό τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Ας ελπίσουμε το σκηνικό να μην μετατραπεί σε πεδίο αντιπαράθεσης της Δύσης με την Ρωσία. Και να εξηγήσω γιατί εννοώ σκηνικό τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Από τη μια πλευρά έχουμε τη Ρωσία η οποία έχει εισβάλει στην Ουκρανία και συνεχίζει τη δεύτερη φάση για την οποία θα αναφερθώ μετά των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά έχουμε την Δύση. Χθες σε αεροπορική βάση της Αμερικής στη Γερμανία, να μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία είναι υπό μερική κατοχή ακόμα, υπάρχουν αρκετές αμερικανικές βάσεις εκεί. Ναι. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο κύριος Όστιν, και ο Αρχηγός ΓΕΘΑ των ΗΠΑ προείδρευσαν σε μία σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι στρατιωτικοί είτε πολιτικοί 40 χωρών. Δηλαδή πέρα από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικά 40 χώρες συμμετείχαν σε αυτή τη σύσκεψη, η οποία είχε ως στόχο την ενίσχυση της Ουκρανίας για να νικηθεί η Ρωσία. Άρα ήδη έχουμε δύο παίκτες. Η Ουκρανία, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι το εργαλείο. 40 χώρες εναντίον της Ρωσίας, και ενώ συμβαίνει αυτό έχουμε και τη δήλωση από πλευράς της Κίνας, η οποία λέει ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν την δημοκρατία ή τον εκδημοκρατισμό ως εργαλείο για να αποσταθεροποιηθούν, να αποσταθεροποιούν χώρες και να επεκτείνουν την επιρροή τους. Την παρομοίασε με το διάβολο της ΗΠΑ και κάλεσε την Ευρώπη να μην κρατάει το κερί στον διάβολο. Άρα έχουμε τις τρεις μεγάλες χώρες, τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου, τις ηγεμονικές δυνάμεις, ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία, τις κατατάσσω με την σειρά της δυναμικής τους κατά την άποψή μου, οι οποίες ήδη βρίσκονται σε μια κατάσταση έντονης αντιπαλότητας. Ναι, αλλά Σάβα μου, φαντάσου να εξωθήσουν οι Αμερικανοί, γιατί αυτοί κάνουν το κουμάντο, εμείς οι Ευρωπαίοι ακολουθούμε, ό,τι λένε κάνουμε. Φαντάσου λοιπόν οι Αμερικανοί να εξωθήσουν τα πράγματα και τους Ρώσους και τους Κινέζους σε δημιουργία μιας υπερδύναμης κοινής πλεύσης των δύο χωρών αυτών. Βάλε και την Ινδία μέσα και μετά να βρεις άκρη. Λοιπόν, για την Κίνα, διότι πραγματικά ενώ η Κίνα ακολουθούσε την πολιτική μια στο καρφί και μια στο πέταλο, δηλαδή απέφευγε να έχει μια συγκρουσιακή πορεία με τις ΗΠΑ, γιατί ένα μεγάλο μέρος και με τη Δύση, γιατί ένα μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος των εμπορευμάτων που παράγονται στην Κίνα έχουν ως προορισμό τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Ναι. Και είδαμε ότι η Κίνα απέφευγε να πάρει σε στρατιωτικό επίπεδο την πλευρά της Ρωσίας για να αποφύγει τις κυρώσεις, γιατί οι κυρώσεις θα ήταν καταστροφικές για την Κίνα. Όμως είδαμε ότι και οι ΗΠΑ πριν από δύο ημέρες αποφάσισαν να μειώσουν τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Τραμπ για να ενισχύσει την τοπική παραγωγή στις ΗΠΑ, για να καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό ο οποίος έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη στις ΗΠΑ. Αποφάσισαν να μειώσουν τους δασμούς στα κινέζικα προϊόντα. Και εκεί η Κίνα πιθανόν αναθάρισε, αντιλήφθηκε ότι την έχουν ανάγκη, και είχαμε αυτή την πολύ πραγματικά συγκρουσιακή ανακοίνωση, η οποία έχει να κάνει και με την συμφωνία που υπέγραψε η Κίνα με τα νησιά του Σολομώντα. Μια συμφωνία που είναι συμφωνία συνεργασίας και σε θέματα ασφάλειας. Φοβούνται η ΗΠΑ, η Αυστραλία και η Βρετανία ότι τα νησιά του Σολομώντα βρίσκονται βορειοανατολικά της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, βορειοδυτικά της Νέας Ζηλανδίας. Φοβάται λοιπόν
οι ΗΠΑ ότι εκεί πιθανόν να κάνουν μια βάση, θα την ονομάσουν ανεφοδιασμού οι Κινέζοι, αλλά θα είναι μια στρατιωτική αεροναυτική βάση πιθανόν, και επειδή φοβούνται αυτό έχουν κάνει κάποιες ενέργειες. Αυτές έχουν ενοχλήσει την Κίνα από την πλευρά τους και είχαμε αυτή την αντίδραση. Άρα ένα σκηνικό τρίτου παγκοσμίου πολέμου υπάρχει. Ας ελπίσουμε. Εγώ πιστεύω, κύριε Δημητρόπουλε, ότι η λύση βρίσκεται στην απευθεία συνεννόηση των τριών ηγεμονικών δυνάμεων. Δηλαδή πρέπει σε κορυφαίο επίπεδο, πριν παρεκτραπούν τα πράγματα, γιατί βλέπουμε ότι, ξέρετε, όσο στριμώχνεται η μία από τις τρεις αυτές δυνάμεις και να φέρουμε τη Ρωσία, τόσο επικαλείται και τα πυρηνικά της. Βέβαια. Δεν και έχουν πυρηνικά, δόξα τω Θεώ, μπόλικα πυρηνικά και τρεις, και θα πάμε σε έναν όλεθρο. Σάφα, να ρωτήσω κάτι. Η Ρωσία έχει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο. Βέβαια. Και δεν είναι τυχαίο που προχτές στο Βλαδιβοστόκ, δηλαδή σε μια περιοχή που είναι απέναντι από τις αμερικανικές ακτές, έκανε δοκιμή του Σαρμάτ, ενός βαλιστικού πυράβλου βεληνικούς 2.000 χιλιόμετρων, που μπορεί να μεταφέρει πάνω από 10 πυρηνικές κεφαλές, οι οποίες μπορούν να καταστρέψουν μια χώρα, μια περιοχή όσο είναι η Γαλλία, με τη μία. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε, έδωσε ένα μήνυμα στις ΗΠΑ ότι αν υπερβείτε τα εσκαμμένα και με οδηγήσετε σε μια ήττα στην Ουκρανία, να έχετε υπόψη ότι υπάρχει και αυτό. Έτσι. Δηλαδή εμπλέκεται η Δύση, κυρίως οι ΗΠΑ, η Αγγλία και από χθες και η Γερμανία, θα αποστείλει δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα που μεταφέρουν συστήματα αεροπορικής άμυνας, θα τα παραδώσουν στην Ουκρανία. Άρα εμπλέκεται πλέον και η Γερμανία σε αυτόν τον πόλεμο. Και γνωρίζετε τη δήλωση του Λαυρόφ, ο οποίος είπε: πλέον θεωρούμε ότι και το ΝΑΤΟ έχει εμπλακεί στον πόλεμο με την αποστολή όπλων και είναι νόμιμοι στόχοι τα όπλα που στέλνουν οι χώρες του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Σάφα μου, πες μου λίγο για τη δεύτερη φάση. Υπάρχει μια εξέλιξη που δεν περίμεναν πολύ. Θεωρούσαν ότι θα ήταν μια γρήγορη η διαδικασία όλη αυτή. Υπάρχει μια καθυστέρηση, μπαίνουμε τρίτο μήνα, δεύτερη φάση του πολέμου. Πιστεύεις ότι θα επικεντρωθεί τώρα στο Ντομπάς, περιοχές Ντομπάς, η Ρωσία? Δεν ενδιαφέρεται για άλλες περιοχές? Πιστεύω ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή για την επιχείρηση αυτή, για τη δεύτερη φάση των επιχειρήσεων, είναι η περικύκλωση των 40 με 50.000 Ουκρανών στρατιωτών που βρίσκονται στη λεγόμενη γραμμή Μαζινό, δηλαδή στη γραμμή αντιπαράθεσης του Ντομπάς, που μια γραμμή αντιπαράθεσης που υπάρχει από το 2014. Ναι. Εκεί μια ευθεία αντιπαράθεση θα είναι πολύ δύσκολη, γιατί εκεί η τοποθεσία είναι οργανωμένη, είναι οχυρωμένη η Ουκρανία από το 2014. Γι' αυτό θα επιδιώξουν να περικυκλώσουν με προέλαση από το Ίζιουμ προς τη Βολνοβάχα. Αν είχατε ένα χάρτη θα ήταν εύκολο, αν ήμουν στο στούντιο θα ήταν εύκολο να το δείτε. Όταν έρθουμε το καλό εδώ, ένα μέρος αυτής της δεύτερης φάσης είναι αυτό, η περικύκλωση των 50.000 στρατιωτών της Ουκρανίας. Νομίζω ότι τις προηγούμενες μέρες κάποιους τους απέσυραν υπό το φόβο του εγκλωβισμού τους. Και από εκεί και μετά υπάρχουν και δύο άλλες κατευθύνσεις που θα κινηθούν. Ο ένας θα είναι προς το Ντνίπερ Πετρόφσκ και ο άλλος σε αυτή τη φάση, και ο άλλος προς την Ζαπορίζια. Εκεί θα επιδιώξει λοιπόν να καταλάβει αυτές τις περιοχές για να ακολουθήσει η τρίτη φάση ή η συνέχεια της δεύτερης φάσης προς τον Μικολάγεφ, την Οδεσσό και στην Υπερνηστερία. Αυτά δεν είναι εκτιμήσεις, είναι στοιχεία που προκύπτουν και από δηλώσεις Ρώσων αξιωματούχων, αλλά και από τις κινήσεις στο πεδίο. Μάλιστα. Δεν θα είναι εύκολος ο πόλεμος για τη Ρωσία, γιατί σε αυτόν τον πόλεμο στην Ουκρανία έχουμε νέες παραμέτρους, δηλαδή την εισαγωγή των έξυπνων όπλων, όχι μόνο από τη Ρωσία, κυρίως από την άλλη πλευρά. Με έξυπνα όπλα προμηθεύουν τον Ουκρανικό στρατό κυρίως οι ΗΠΑ και η Αγγλία. Και αυτά τα έξυπνα όπλα μπορούν να αλλάξουν ακόμα και το δόγμα του πολέμου που ήταν γνωστό ως τώρα. Δηλαδή, ενώ από τη μια πλευρά υπάρχει μια τεθωρακισμένη ταξιαρχία με τεράστια ισχύ πυρός, από την άλλη πλευρά μόνο μερική κυνηγή αρμάτων με φορητά αντιαρματικά, που δύσκολα τους ανοιχνεύεις, τους εντοπίζεις και τους εξουδετερώνεις, να μπορούν αυτοί με τη σειρά τους να εξουδετερώσουν δεκάδες
πολλές δεκάδες άρματα, δηλαδή επιλαρχίες ολόκληρες. Δηλαδή τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα, αλλά ταυτόχρονα και επικίνδυνα. Κάνω μια εκτίμηση. Πότε βλέπεις αυτή η ιστορία να τελειώνει, αυτός ο πόλεμος? Αυτός ο πόλεμος δεν θα τελειώσει, όχι γιατί δεν είναι δυνατόν από τα πράγματα να τελειώσει, γιατί γίνεται, να θυμόμαστε μια λέξη, μάλλον δύο λέξεις, πόλεμος φθοράς. Δηλαδή βρήκαν την ευκαιρία, εκτιμώ το είπα από την πέμπτη μέρα των επιχειρήσεων, ότι ο Πούτιν έπεσε σε παγίδα. Δηλαδή έβαλαν, εφέλκυσαν τη Ρωσία μέσα στο έδαφος της Ουκρανίας και εκεί διεξάγεται ένας πόλεμος φθοράς από τις 40 χώρες που προανέφερα, εναντίον της Ρωσίας, να τη φθείρουν, να την αποδυναμώσουν, να πλήξουν το κύρος της, κοιτάξτε τη βήθηση του Μόσχα, να αποδείξουν στη διεθνή κοινότητα ότι η πολεμική μηχανή της Ρωσίας δεν είναι αυτή που παρουσιαζόταν ως τώρα, να την πλήξουν οικονομικά, να την πλήξουν γεωπολιτικά, να την αποκλείσουν διεθνώς, να οδηγήσουν πιθανότατα μετά από όλα αυτά και σε εσωτερικά προβλήματα και ανατροπή του Πούτιν. Αυτό είναι το σχέδιο. Υπάρχουν και άλλες φάσεις. Καλύτερα, καλό είναι να μην αναφερθούμε τώρα. Άρα, μέχρι να επιτεθούν αυτοί οι στόχοι της Δύσης, όχι, ο πόλεμος δεν θα τελειώσει. Δυστυχώς. Φυσικά, μπορεί να πει κάποιος να αποχωρήσει η Ρωσία εντελώς από την Ουκρανία για να τελειώσει ο πόλεμος. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν πρόκειται δεν να γίνει. Να γίνει αυτό, δεν πρόκειται να αυτοϊτηθεί η ρωσική πλευρά. Και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτός ο πόλεμος θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, να το θεωρήσουμε σίγουρο. Σε ευχαριστώ, Σάβα μου, Σάβα Καλυτερίδη, και εύχομαι κάποια στιγμή να τα πούμε σύντομα.